Η Ένωση Επαγγελματιών και Ευρυτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας σήμερα εξέλεξε νέο Προεδρείο. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλο τον κόσμο που ήρθε και ψήφισε, που για πρώτη φορά είχαμε τόση μεγάλη συμμετοχή. 319 άτομα ήρθαν και ψηφίσαν την προηγούμενη Κυριακή και καταφέραμε σήμερα να βγάλουμε σχεδόν ομόφωνα με 6 ψηφοδέλτια και ένα λευκό, πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμεία. Νιώθω δύσκολα. Είμαι πολλά χρόνια στην Ένωση Επαγγελματιών, ποτέ δεν διεκδίκησα τη θέση του Προέδρου, αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι έπρεπε να κατέβω για Πρόεδρος. Κατέβηκα, εξελέγη, ευχαριστώ τον νέο ΔΣ, το οποίο περιλαμβάνει 4 παλιούς με μένα μαζί. Έχουμε στην παρέα μας τον Γερόλικο, τον Σπαθόπουλο, τον Θανάση, τον πρώην ταμεία μας και τώρα μέλος στο ΔΣ. Έχουμε τον πολυχρόνιο τον Αλεξούδη, τον απερχόμενο, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος τώρα είναι αντιπρόεδρος και θα βοηθήσει με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Θα συνεχίσει και το έργο και τις προτάσεις και τα προγράμματα που ήδη τρέχουν να τα υλοποιήσουμε και να τρέξουμε και καινούργια μέσα στη νέα τριετία. Το Ζήστο Σαρδάνη, ο οποίος είναι μεθοδικός και οργανωτικός, δραστήριος και δυναμικός. Έχουμε στην παρέα μας για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μία γυναίκα, την Ελένη την Αρχοντίδου, την οποία την εκλέξαμε πριν από λίγο Γενική Γραμματέα της Ένωσης. Έχουμε στην παρέα μας δύο νέα άτομα, τον Ξανθόπουλο τον Στέφανο, τον οποίον τον εκλέξαμε ως νέο ταμεία του ΔΣ της Ένωσης, και βέβαια τον Καπετανίδη τον Δημήτρη, έναν νέο ορεξάτο να προσφέρει στην Ένωση Επαγγελματιών, ο οποίος προέρχεται από τον Γρηγόρη τον Καπετανίδη, τον πατέρα του, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στο ΔΣ της Ένωσης, σε παλιότερα συμβούλια. Πιστεύουμε ότι θα προσφέρουμε έργο, θα λειτουργήσουμε ενωτικά, περνάμε μια δύσκολη περίοδο, το είπα, το ξαναλέω, η θέση του Προέδρου φαντάζει περισσότερο ηλεκτρική καρέκλα, αλλά πιστεύω ότι με αυτά τα δραστήρια άτομα και με αυτό το ΔΣ μπορούμε να κάνουμε και να πετύχουμε πολλά. Όρισα την ερχόμενη εβδομάδα το πρώτο ΔΣ με θέμα τις προτάσεις και τις δράσεις για το έτος 2012 και την οικονομική κρίση που περνάμε. Πιστεύω ότι θα πέσουν νέες προτάσεις και από τους παλαιότερους αλλά και από τους νεότερους που είναι περισσότερο ορεξάτια και θα πετύχουμε ό,τι περισσότερο και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εδώ υπάρχει μια συγκυρία. Έχουμε το Επιμελητήριο Εύρου, που για πρώτη φορά έχει πρόεδρο έναν συντοπίτη μας, τον Τάκη τον Τοψίδη, που πιστεύω ότι σε συνεργασία θα μπορέσουμε να πετύχουμε με το Επιμελητήριο Εύρου πάρα πολλά. Θα υπάρξει μια συνάντηση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και με τα προεδρία όλων των σωματείων της περιοχής και της Ορεστιάδος, για να πάρουμε προτάσεις και από αυτούς. Γιατί ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα.